Πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αφορά τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Ένα συγκεκριμένο, μια επιμόρφωση η οποία πραγματοποιήθηκε στην κοινωνική υπηρεσία Ερεθύμνου. Περισσότερα θα μας πει η κυρία Δέσποινα Μαυράκη, είναι μέλος της ομάδας Παίζω με τον Φρίξο. Κυρία Μαυράκη, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα, καλησπέρα από το Ερεθύμνο. Λοιπόν, μια ξεχωριστή πρωτοβουλία επιμόρφωση, σωστά, ναι, στις τάξεις της κοινωνικής υπηρεσίας Ερεθύμνου με φόντο την ιδέα, θα πω εγώ, παίζω με το Φρίξο. Ναι, σωστά. Πραγματικά είναι αξιέπαινο αυτό που έχει ξεκινήσει ο Δήμος Ερεθύμνου, αν και μπορώ να πω ότι συνεχίζει ο Δήμος Ερεθύμνου, γιατί χρόνια τώρα κάνει εξαιρετικές προσπάθειες όσο αφορά τις κοινωνικές δομές και ξεχωρίζει σαν Δήμος πανελλαδικά. Γίνεται λοιπόν μια οργανωμένη προσπάθεια όσο αφορά την και δυναμική αντιμετώπιση, θα έλεγα, των παθογόνων φαινομένων και της κακοποίησης. Σε πρωτοβουλία λοιπόν την κυρία Ελευθεριάδου, που είναι αντιδήμαρχος της κοινωνικής πολιτικής, την κυρία Βαονάκη Αλεξία, που είναι προϊσταμένη στην κοινωνική υπηρεσία, και με το κέντρο πρόληψης, την κυρία Μπογά, έγινε μια εξαιρετική προσπάθεια στο να γίνουν πολλαπλασιαστές η ομάδα του Φρίξου. Δηλαδή, 16 άτομα, ψυχολόγοι, κοινωνικοί, λειτουργοί και εκπαιδευτικοί, με σκοπό να συσταθεί μια ομάδα από εκπαιδευμένα στελέχη στο Ερεθύμνο, για να συνδράμουν και να βοηθήσουν στο χώρο εργασίας τους, ώστε να ασχοληθούν και οι πολίτες αλλά και οι κοινωνικές δομές σχετικά με την πρόληψη από την παιδική κακοποίηση και γενικά με την κακοποίηση, έχει ήδη ξεκινήσει και έχει υλοποιηθεί. Μάλιστα, υλοποιήθηκε και σε δύο φάσεις, γιατί ενώ είχε προγραμματιστεί από την ομάδα της ΞΕΠ και συγκεκριμένα να εκπαιδεύσει η κυρία Γερούκη, που ανήκει στην ομάδα μας, τα μέλη, αυτά τα εξαίρετα στελέχη του Δήμου, μέσα σε ένα δίωρο, τελικά, ενώ είναι ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, αποδείχθηκε ότι πραγματικά και αυτοί έχουν πάρα πολύ ανάγκη ώστε να αποκτήσουν ακόμα περισσότερες γνώσεις και εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στη σεξουαλικότητα και σεξουαλική αγωγή. Και ας μην ξεχνάμε λοιπόν, βέβαια. Ναι, ολοκληρώστε, ολοκληρώστε. Το δίωρο έγινε πεντάωρο και έγινε μάλιστα σε δύο φάσεις. Μία εκπαίδευση η οποία πραγματικά δεν αρκεί. Δεν αρκεί σε ένα δίωρο. Πάντα προτείνεται πολύ περισσότερο, 5-10 ώρες, για να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί ή εκπαιδευόμενοι γενικώς να ενημερωθούν περισσότερο για την σεξουαλικότητα και τη σεξουαλική αγωγή. Και βέβαια το πρόγραμμα Παίζω με το Φρίξο δημιουργήθηκε, ξεκίνησε, είχε ως αφετηρία το Ερεθύμνο. Είναι ερεθυμνιωτάκι ο Φρίξος μας, από εδώ ξεκίνησε. Και ξεκίνησε πιλωτικά το 2015 και τα τελευταία χρόνια πλέον έχει πιάσει όχι μόνο όλη την Ελλάδα, αλλά έχει φτάσει μέχρι και τη Φιλανδία. Μην ξεχνάμε ότι αυτό το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο που αναφέρεται σε εκπαιδευτικούς, αλλά είναι ένα πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς, οι οποίοι το χρησιμοποιούν ώστε να δουλέψουν τους μαθητές της προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας σε θέματα σεξουαλικής αγωγής, μαθαίνουν για το σώμα και πάρα πολλές άλλες ενότητες, το καλό, το μυστικό, το κακό, το μυστικό, για κοινωνικές δεξιότητες, συναισθήματα και πολλά άλλα ακόμα, θα έλεγα. Και φτάνουμε βέβαια στην πρόληψη από την παιδική σεξουαλική κακοποίηση. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει βραβευτεί παγκοσμίως από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Σεξουαλικής Υγείας το 2019 στο Μεξικό και από τότε ταξιδεύει και πάει παντού. Μάλιστα πρόσφατα έχουμε την νίκη τη χαρά να υλοποιείται το πρόγραμμα αυτό στα σχολεία της Φιλανδίας. Σήμερα μάλιστα μιλούσα με τη Μαργαρίτα του Γερούκη, η οποία μου έλεγε τα ευχάριστα νέα, πόσο ενθουσιασμένοι είναι οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς που δουλεύουν αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα του Φρίξου. Δηλαδή, ο Φρίξος είναι ο ήρωας, ο οποίος πραγματικά έχει μπει μέσα στις καρδούλες των παιδιών μας. Και δεν χρειάζεται να είναι δηλαδή. Και μακάρι να στηριχθεί ακόμα περισσότερο, ακόμη περισσότερο αυτό το πρόγραμμα. Και πώς στη χώρα μας. Πολύ ενθουσιασμένες. Κυρία Μαυράκη, το γεγονός ότι μας λέτε ότι στη Φινλανδία στα σχολεία έχει συμπεριληφθεί η σεξουαλική αγωγή και βεβαίως πολλής λόγος γίνεται και για την Ελλάδα, για τη σεξουαλική αγωγή που και θα έπρεπε να είναι. Και πόσο πίσω είμαστε, πόσο λάθος το έχουμε πιάσει. Νομίζω όμως ότι γίνονται σιγά σιγά κάποια βήματα και μην ξεχνάτε ότι ο Φρίξος έδωσε την ευκαιρία να ανοίξει κουβέντα για πάρα πολλά θέματα όσο αφορά την σεξουαλικότητα και τη σεξουαλική αγωγή στην Ελλάδα. Γίνονται λοιπόν κάποια βήματα. Γίνονται βήματα τα οποία αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά, γιατί με το Υπουργείο Παιδείας που έχει εντάξει δεξιότητες μέσα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δίνει πλέον την επιλογή στον εκπαιδευτικό να διαλέξει ένα πρόγραμμα σεξουαλικής αγωγής και να το τρέξει.
Μάλιστα σε ένα χρονικό διάστημα, βέβαια 2,5 μηνών. Ίσως να μην αρκεί το χρονικό διάστημα αυτό. Χρειάζεται χρόνια. Χρόνια και χρειάζεται για τη δική μας άποψη. Για τη δική μας άποψη, πραγματικά. Χρόνο και πρόγραμμα. Ναι, χρειάζεται πραγματικά πολύ. Μάλιστα. Πολύ χρόνο για όλο αυτό. Κυρία, βέβαια, ολοκληρώστε. Αν μου επιτρέπετε, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί πραγματικά ταυτόχρονα συμβαίνουν και πολλά πράγματα. Δηλαδή, πέρα το ότι πολλοί εκπαιδευτικοί αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούν τον Φρίξο στα σχολεία και βλέπουν ότι πραγματικά ο Φρίξος είναι ο ήρωας που έχει κερδίσει τις καρδούλες των μαθητών μας, αλλά και των εκπαιδευτικών μας. Πρόσφατα μπήκαμε και μας καλέσαν και από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ο κύριος Καράς, ο οποίος είναι υπεύθυνος, για να εκπαιδεύσουμε ένα βιωματικό εργαστήριο, θα έλεγα, για τους τεταρτοετήσεις φοιτητές, οι οποίοι σύντομα θα μπουν στις τάξεις των σχολείων για να κάνουν την πρακτική τους εξάσκηση. Είναι πολύ σημαντικό, όταν μπήκαμε στην τάξη μέσα, μαζί με τους φοιτητές και με την Έλενα την Βιταλάκη, η οποία είναι το τρίτο μέλος της ομάδας, αυτό που μας είπαν οι φοιτητές ήταν: ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί ήρθατε να μας πείτε αυτά που δεν μας έχει πει ποτέ κανείς. Και μιλάμε για τεταρτοετή συζήτηση. Είναι πολύ σημαντικό. Σύντομα θα μπουν στην τάξη. Φτάσαν τόσο πολύ τα παιδιά. Και το ζητούν από μόνοι τους. Ναι. Ένα μάθημα το οποίο πραγματικά είναι αναγκαίο να μπει και στην πανεπιστημία μας. Κυρία Μαυράκη, είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και το επόμενο διάστημα. Να σας ευχαριστήσω πολύ και συγχαρητήρια και για τη δράση σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.